Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το λύσουμε, να πιέσουμε σε κάθε κατεύθυνση. Υπεύθυνος για όλη την ιστορία αυτή είναι ο κύριος Τομαϊδής, ο οποίος ασχολήθηκε με το θέμα. Θα σας ενημερώσει αναλυτικά για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Εκείνο που θέλω να τονίσω εγώ σε τελική τέτοια είναι ότι να ξέρετε ότι η αποστολή της περιφέρειας και της αντιπεριφέρειας σε όλη αυτή την υπόθεση είναι διαχειριστική. Δηλαδή εμείς είμαστε διαμεσολαβητές μεταξύ κυβέρνησης και των σχολείων. Δηλαδή κάνουμε διαχειριστικό έλεγχο. Η κυβέρνηση μοιράζει τα λεφτά, παίρνει τις αποφάσεις και εμείς κάνουμε τη διανομή. Σε γενικές γραμμές, επιμέρους θέματος θα σας ενημερώσει ο κύριος Τομαϊδής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη αυτή την ιστορία. Κύριε Τομαϊδη. Ευχαριστώ, κύριε. Σας καλωσορίσω και εγώ. Και την παιδεία μου και ιδιαίτερους δεσμούς, γιατί 13 χρόνια από τη ζωή μου πέρασα εκεί. Υπηρετώντας εκεί στη αστυνομία. Μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας και είμαστε εδώ για να προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας και κυρίως να προωθούμε και να προασπίζουμε τα συμφέροντά σας. Κάθε χρόνο, τα προηγούμενα χρόνια, θα ξεκινήσω από εκεί, η μεταφορά των μαθητών γινόταν με παρατάσεις και γινόταν όπως την προηγούμενη, παίρναμε, κάναμε ανανέωση κατά κάποιο τρόπο. Ίσως γιατί είναι μεγάλα τα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιερώθηκε ότι πρέπει φέτος οπωσδήποτε να γίνει η διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού. Ξεκίνησε αυτή, αυτή είναι χρονοβόρα. Παράλληλα, επειδή ήξεραν ότι είναι χρονοβόρα, έτρεξε και μια διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού, από την οποία αναδείχθηκαν κάποιοι ανάδοχοι. Αυτό αφορούσε το 82% των δρομολογίων. Αυτό που σας λέω, πρόχειρος διαγωνισμός. Και όσοι αναδείχθηκαν ανάδοχοι με αυτό, θα ισχύει μέχρι 28 Δευτέρου, τώρα μέχρι το Φλεβάρι, η μεταφορά, εφόσον δεν ολοκληρωνόταν ο διεθνής διαγωνισμός, ο ανοιχτός, θα συνέχιζαν μετά αυτοί. Σε αυτούς τους αναδόχους ήταν από τη μία, όπου έχουμε πολλούς μεγάλο αριθμό μαθητών, ήταν τα λεωφορεία και υπήρχαν και άλλα δρομολόγια για τα ταξί. Υπήρχε η κατεύθυνση από την νομοθεσία να γίνουν ομαδοποιήσεις. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βγάλουμε χώρια κάθε δρομολόγιο. Για τον λόγο αυτό υπήρξαν πολλά άγωνα δρομολόγια, γιατί ήταν ασύμφορο για τους μεταφορείς και δεν ήθελε να τα πάρει κανένας. Είναι αυτά που τα ονομάσαμε αδιάθετα. Σας κάνω αναλυτικά για να δείτε ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Σας είπα ότι τα προβλήματα εφέτος δημιουργήθηκαν κυρίως από το ότι δεν ψηφίστηκε όπως ζητήσαμε εμείς, έτσι, από την κεντρική κυβέρνηση, δεν ψηφίστηκε η αναδρομικότητα. Και σας εξηγώ τι σημαίνει αυτό. Τον προηγούμενο χρόνο ψηφίστηκε γιατί κάθε μία συμβατική υποχρέωση αναλαμβάνεται από το μεταφορέα και πληρώνεται από το κράτος, γιατί υπάρχουν και τα εντελώμενα που μετά είναι το διατάφτα να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, όταν υπογράφει τη σύμβαση. Εκτός κι αν με νόμο οριστεί ότι αυτό μπορεί να γίνει και αναδρομικά, δηλαδή να καλύψει το διάστημα μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από την αρχή του σχολικού έτους, ο νόμος, και να πει ότι μέχρι που να υπογραφούν οι συμβάσεις, λοιπόν, με μία βεβαίωση του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη, λοιπόν, ότι έγιναν αυτά τα δρομολόγια, ότι μπορεί να πληρωθούν. Αυτό είναι η αναδρομικότητα. Αυτό δεν ψηφίστηκε. Απαλήφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ θα σας τα πω τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Λοιπόν, σας είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κολότσιος, ότι εμείς είμαστε διεκπεραιωτές μιας διαδικασίας και τους όρους του θέτει η κεντρική κυβέρνηση. Και από εκεί και ύστερα γίνεται μια διαπραγμάτευση και παζάρι με τους μεταφορείς, με τους αναδόχους, αυτοί που θα αναλάβουν να κάνουν το έργο. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πληρωθούν. Όταν δεν κάνει σωστά τη διαδικασία και φτάσει υπόθεση στα εντελώμενα, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια. Λοιπόν, τότε δεν μπορούν να πληρωθούν.
Και τότε θα καταλογιστεί σε εμάς ότι φταίει η περιφέρεια. Οπότε όλα πρέπει να γίνουν με τις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος και σύμφωνα με αυτά που ορίζει. Για το λόγο αυτό, αυτή τη στιγμή δόθηκε μία, σας πω από την αρχή, είπαμε ότι έχουμε το 82% των δρομολογίων από τον πρόχειρο διαγωνισμό. Ήδη ο πρόχειρος διαγωνισμός είναι στο τελικό στάδιο. Την Τρίτη περνάει η Οικονομική Επιτροπή η κατακύρωση του διαγωνισμού και ακολουθεί μετά ο έλεγχος νομιμότητας που γίνεται από την επικεντρωμένη για την απόφαση της οικονομικής. Σας τα λέω με λεπτομέρεια γιατί είναι σημαντικά. Που αυτό θα κοιτάξουμε να το κάνουμε, να το συντηρήσουμε όσο μπορούμε. Και στη συνέχεια ο προσυμβατικός έλεγχος, εδώ από το ελεκτικό συνέδριο του τοπικού, από τον Επίτροπο. Κοιτάξτε, αυτά είναι, δεν είναι Αθήνα, είναι εδώ, Κυλκής. Αυτά, ναι. Αυτά δεν έπρεπε να γίνουν ακόμα τον Αύγουστο. Δεν ήρθαμε να μας πείτε. Εμείς ξέρουμε το πρόβλημα, το μάθαμε. 20 μέρες, παραγράφους, εγκυκλίου. Θα σας πω πώς θα λυθεί το πρόβλημα και μέσα σε τι χρόνο θα λυθεί. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Εγώ βλέπω το χρόνο. Ναι, ναι, μα κοιτάξτε. Αν δεν σας εξηγήσω, θα νομίζετε ότι γι' αυτό φταίει η αντιπεριφέρεια. Αφήστε με. Να σας κάνω εγώ την ενημέρωση και θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Τα παράπονα σας είναι εύλογα και κατανοητά. Δεν φταίτε εσείς σε τίποτα. Αυτό έπρεπε να το φροντίσει η πολιτεία. Εάν ψηφιζόταν η αναδρομικότητα, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε για τον πρόχειρο. Για το 82% δεν θα μιλούσαμε. Το ΚΤΕΛ ξεκίνησε την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα. Με την υπόσχεση ότι 11 του μηνός ξεκίνησε αυτά τα δρομολόγια για μία μέρα. Λοιπόν, με την υπόσχεση ότι θα ψηφιζόταν η αναδρομικότητα. Όταν είδε ότι δεν ψηφίστηκε, σταμάτησε. Δόθηκε προφορική διαβεβαίωση από τον Υπουργό τον ίδιο ότι θα ψηφιστεί και θα καλύπτει το διάστημα. Αυτό το δέχτηκε το ΚΤΕΛ και ξεκίνησε τα δρομολόγια που είχε πάρει με τον πρόεδρο. Δεν το δέχτηκαν οι ταξιτζίδες. Λοιπόν, δεν το δέχτηκαν. Οι ταξιτζίδες λέει, άμα δεν το δούμε ένα δημοσιευμένο στο ΦΕΤ. Αυτά τα δρομολόγια που γίνονται τώρα ναι, ναι. Είναι πολύ λίγα και δεν καλύπτουν όλο το Δήμο Παιωνίας. Ναι, θα σας πω. Αυτά στο Δήμο Παιωνίας υπήρξαν πολλά αδιάθετα. Επειδή γίνανε οι ομαδοποιήσεις, υπήρξαν πολλά αδιάθετα που δεν συνέφεραν τους μεταχωρήσεις και δεν μπήκαν. Λοιπόν. Και τους γονείς δεν συμφέρουν. Να σας πω. Αυτοί πληρώνταν. Για τα αδιάθετα. Εάν τελικά όσα προκύψουν στο τέλος, γιατί τώρα όπως έγιναν μεμονωμένα και δεν είναι σε ομάδες, μπορούν να μπουν, έτσι, μπορούν πιο εύκολα να ανατεθούν. Έτσι. Είναι μια άλλη διαδικασία. Από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι θα είναι λίγα τα αδιάθετα. Για τα αδιάθετα που θα μείνουν τελικά, λοιπόν, και αυτό αφορά όλη τη χρονιά, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο αφού δεν αναλαμβάνει κανένα τη μεταφορά. Ο νόμος ορίζει ότι. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποια χωριά εκρεμή, δεν θα υπάρχει μεταφορά. Αυτό, ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αν μείνουν αδιάθετα, ναι, στο τέλος. Δεν θα υπάρχουν αδιάθετα γιατί πρέπει εσείς σαν περιφέρεια να τα καλύψετε. Τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Σωστά το λέτε. Ποιος θα το καλύψει. Ορίστε. Να σας πω τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι υπάρχει, για αυτά τα αδιάθετα υπάρχει επιδότηση εισιτηρίου, έτσι το λένε. Δηλαδή πληρώνει ο γονέας και στη συνέχεια παίρνει τα λεφτά. Δεν παίρνει τίποτα. Μισό λεπτό. Πέρυσι βγήκανε κάποια λεφτά, γιατί κάποιοι γονείς δεν το γνωρίζουν. Βγήκε 60 λεπτά ή 30 λεπτά την ημέρα. Εμείς πληρώναμε ένα 30, ένα 60. 30 λεπτά για ένα μήνα, κάντε λίγο τον λογαριασμό, πόσο ήταν ευρώ. Το μήνα, 9 ευρώ. 9 ευρώ! Αυτή είναι κοροϊδία νομίζω εγώ. Δεν τα πήραμε κάρτα. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στη διαδικασία να πάρουμε τα λεφτά. Δεν τα πήραμε τα λεφτά ακόμα. Μιλήστε, εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία για 9 ευρώ να έρθω στο Κυλκής και να κάνω χαρτιά. Δεν τα πήραν τα λεφτά ακόμα οι γονείς. Δεν είναι 9 ευρώ, είναι 6,60. Και δεν τα πήραν. Έστω. Εν πάση περιπτώσει, πριν αρχίσουμε να σας δίνω το λόγο, αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να σας πω και μετά ο κάθε ένας μπορεί να παίρνει το λόγο για να μην γίνει εδώ, μιλάμε όλοι μαζί, για να μπορούμε να καταλάβουμε και τι λέει ο καθένας. Και να σεβαστούμε όποιον μιλάει, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αυτή τη στιγμή σας είπα ότι εφόσον ψηφιστεί η αναδρομικότητα και το υπόλοιπο κομμάτι από το 82% που ήδη τώρα τα λεωφορεία, το ΚΤΕΛ, γιατί αυτό είναι τα λεωφορεία όταν λέμε ο κορμός, είναι και ενδιάμεσα και μερικά τουριστικά, αλλά ο κορμός είναι το ΚΤΕΛ, η κοινοπραξία. Ήδη αυτοί τα διενεργούν.
τα ταξί θα τα διαρκήσουν εφόσον δούνε την ψήφιση τροπολογίας. Υποσχέθηκαν ότι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα την ψήφισε την τροπολογία. Έτσι. Δεν διενεργούνται τα δρομολόγια. Κοιτάξτε, εγώ πλέον στις υποσχέσεις δεν βασίζω. Εγώ σας λέω τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Έτσι, για να το γνωρίζετε. Εμείς δεν θα σας πούμε ψέματα καταρχήν. Λοιπόν, ό,τι θα σας πούμε είναι αυτό που σας λέω. Έτσι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, εκτός από αυτά που έχουν ανατεθεί με τον πρόχειρο διαγωνισμό, υπάρχουν 37 δρομολόγια τα οποία είναι αδιάθετα και υπάρχουν και 48 δρομολόγια τα οποία είναι τα νέα. Που κάθε νέα σχολική χρονιά, επειδή κάποιοι μαθητές περισσεύουν, κάποιοι μαθητές σταματάνε, δημιουργούνται νέα δρομολόγια. Σύνολο είναι 85 τα δρομολόγια αυτά. Για τα δρομολόγια αυτά ψηφίστηκε τροπολογία, αυτή η τροπολογία που ψηφίστηκε και λέει ότι αυτά μπορούν να ανατεθούν χωρίς να γίνει διαγωνισμός, με μια διαδικασία πιο γρήγορη, κατόπιν διαπραγμάτευσης. Ήδη εμείς σήμερα αναρτούμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για αυτά τα δρομολόγια και τη Δευτέρα θα έρθουν εδώ να δώσουν τιμές και πιστεύω ότι το σχεδόν όλα θα προσπαθήσουμε να τα αναθέσουμε και να υπάρχουν μεταφορήσεις. Πόσα δρομολόγια θα καλυφθούν? Όλα τα δρομολόγια. Όλα αυτά, σε αυτή τη διαπραγμάτευση...